Γινόταν μια συζήτηση το πρωί στο Sky για την υποχρεωτικότητα και μήπως πρέπει να επεκταθεί από τους 50 και άνω. Εμφανίστηκε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση ο καθηγητής, προσέξτε, μικροβιολογίας και δημόσιας υγείας, ο Άλκης Σοβατόπουλος. Ωραία. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό ότι η επιστήμονας χρησιμοποιεί την ορολογία για την τρίτη δόση αναμνηστική. Να το ξαναδεί αυτό. Οι γιατροί που ακούνε καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αναμνηστική. Είναι σίγουρος για την έκφραση. Το πιο σημαντικό είναι άλλο. Ένας καθηγητής δημόσιας υγείας μικροβιολογίας φαντάζομαι ότι το πρώτιστο που θα τον ενδιέφερε είναι πώς να σταματήσουμε εν τη γενέση την εμφάνιση της όμικρον. Αν δε, για ακούστε. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται και ένα άλλο σενάριο, η υποχρεωτικότητα και αυτό που έγινε στους άνω των 60 να πάει στους 50-60 ας πούμε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, λέτε. Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει, δεν πείθει λόγος του τυράμβους που λέμε, το θέμα είναι, για να τελειώσω και αυτό που ξεκίνησε προηγουμένως, ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε και πολλές δυνατότητες για το λόγο. Όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράβδος. Μωρέ, μπράβο, επιστήμονας. Ωραία. Δημόσια υγεία, όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράβδος. Εμπλεχτήκαν οι γραμμές επιστημόνων με αστυνομικές δράσεις. Λοιπόν, έρχομαι στο φίλο το Γιάννη. Γράφει ο Γιάννης μας. Σύμφωνα με μελέτη νοτιοαφρικανών επιστημόνων, η όμικρον έχει αυξημένη ικανότητα να παρακάμψει την ανοσία που αποκτήθηκε από μόλυνση με COVID-19, δηλαδή τη φυσική, από προηγούμενες παραλλαγές. Η παραλλαγή όμικρον σχετίζεται με μια ουσιαστική ικανότητα αποφυγής ανοσίας από προηγούμενη μόλυνση, καταλήγει η μελέτη, η οποία έγινε διαθέσιμη χθες, Πέμπτη, στον ιστότοπο προδημοσίευσης MedRxiv, αλλά δεν έχει ακόμη επαληθευτεί από άλλους συναδέλφους. Τρεις φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος επαναμόλυνσης. Αυτή η εργασία βασίζεται σε ανάλυση 35.670 επαναμολύνσεων που εντοπίστηκαν σε σχεδόν 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους που βρέθηκαν θετικοί στην Νότια Αφρική. Μεταξύ της 1ης και της 27ης Νοεμβρίου, ο κίνδυνος επαναμόλυνσης παρατηρήθηκε ήταν τρεις φορές υψηλότερος σε σύγκριση με τα κύματα που συνδέονται με τις παραλλαγές Β και Δ. Δεν έχουμε πληροφορίες, καταλήγει προδημοσίευση, σχετικά με την κατάσταση εμβολιασμού των ατόμων στα δεδομένα μας και επομένως δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα του όμικρον να αποφύγει την επαγόμενη από το εμβόλιο ανοσία. Αυτά έγραψε στο Twitter η Τζουλιέτ Πουλιάμ του Πανεπιστημίου Στέλενμποχ στη Νότια Αφρική και κύρια συγγραφέας μελέτης. Ο Γιάννης το Βαλόλο. Στην Ελλάδα τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τη μελέτη κόψαν το τελευταίο. Ότι η μελέτη δεν επεκτείνεται στο τι γίνεται στην ανοσία από εμβολιασμό. Λοιπόν, Γιάννη μου, για να το δούμε, η είδηση είναι σημαντική, προφανώς. Έλα σου όμως που την ίδια στιγμή από την Νότια Αφρική δημοσιεύονται ανά περιφέρειά της ο αριθμός των κρουσμάτων σε σχέση και με τα ποσοστά εμβολιασμών. Η περιφέρεια Gaudenk, αν την προφέρω καλά, είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα σε εξέλιξη. Τα μεγαλύτερα σε αριθμό εμβολιαστικά κέντρα και τους περισσότερους εμβολιασμένους. Σε αυτή την περιφέρεια λοιπόν έχουμε και τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης της μετάλλαξης όμικρον. Η όμικρον στη Νότια Αφρική θερίζει γενικώς. Στην περιοχή λοιπόν που εμφανίστηκε, που ήταν η πλέον εμβολιασμένη με διαφορά, όλοι όμως με χαμηλούς δείκτες στη Νότια Αφρική, πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά και με χαμηλό ηλικιακά το όριο, να μην το ξεχνάμε, νέοι πληθυσμοί, σήμερα παρά την πρόσφατη έκτακτη ενίσχυση της εμβολιαστικής εκστρατείας, μέσα σε λίγες μέρες έγιναν τα μισά εμβόλια από αυτά που είχαν γίνει, αν και θα μου πείτε ότι είναι αργά
γιατί δεν προλαβαίνουν να δράσουν. Ναι, αλλά μιλάμε και για το πριν που ήταν η πλέον εμβολιασμένη περιοχή. Σήμερα λοιπόν η περιοχή αυτή έχει εκθετική αύξηση. Από 1380 έφτασαν στα 2250 την ημέρα στην περιοχή που εμφανίστηκε. Υπάρχει και ένας δεύτερος χάρτης που δείχνει ότι ο ιός τρώει δυστυχώς ό,τι βρει, όπου βρει, όποτε βρει, αρκεί να βρει. Και φαίνεται ότι κάνει θράψεις στις ηλικίες στη Νότια Αφρική με χαμηλό δείκτη. Είναι νέα χώρα, νέους ανθρώπους, ανάμεσα στο 31 και στο 41. Και να μην ξεχνάτε, έτσι, ότι εμείς είμαστε ένας πληθυσμός, πως το είπε ο Υπουργός, που είμαστε σε γύρανση. Ναι, αλλά κάποια στιγμή οι θάνατοι στα γυροκομεία λειτουργήσαν σαν σειροή. Κάποια στιγμή τελειώνει αυτό. Μετά κατεβαίνει, πάει και πιο κάτω. Απόδειξη, η Νότιος Αφρική. Επιμένουμε ότι η Όμικρον είναι έτσι ή αλλιώς, περιμένουμε τα δεδομένα και μελετάμε. Μέχρι στιγμής εμείς αυτό κρατάμε, που είπαν οι επιστήμονες, θέλει 15 μέρες για να ξεκαθαρίσει. Πώς το έχουν ξεκαθαρίσει οι άλλοι? Αν είναι πιο θανατική, πιο τρομερή, πιο έτσι, πιο αλλιώς, δεν ξέρω. Διότι εκεί εμφανίστηκε, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται και αλλού με την Όμικρον. Πρώτον. Δεύτερον, είπαν 15 μέρες. Περάσαν? Όχι. Πώς οι άλλοι όλοι έχουν βγάλει διαθέσιμες αποφάσεις? Και επανέρχομαι με αφορμή το όπου δεν πίπτει λόγος του κυρίου Βατόπουλου, άκρος επιστημονικό, πίπτει ράβδος. Όταν το ρωτήσαν αν πρέπει να κατέβει το ηλικιακό όριο της υποχρεωτικότητας στα 50, θα περίμενε κανείς, αφού είναι και μέλος επιτροπής, να προτάξει την αναγκαιότητα του πώς σταματάς τώρα που είναι εν τη γενέση της στη χώρα μας, έτσι φαίνεται, δεν ξέρουν περισσότερα, αυτή τη νέα μετάλλαξη. Δεν είπε αυτό. Είπε όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Γιατί τώρα τα λέω όλα αυτά? Εχθές έσκασε είδηση ότι ο πρώτος εντοπισμός της Όμικρον είναι στην Κρήτη, με ένα συμπολίτη μας που ήρθε από την Νότιο Αφρική, πέρασε από την Αθήνα και κατέληξε στα Χανιά. Σας είπα και χθες και θα το επαναλαμβάνω, ακόμη για τη σοβαρότητα ή μη της Όμικρον περιμένουμε την επιστήμη να αποφανθεί στο 15ο. Ένα το κάτω. Δεύτερο, πώς σερβιρίστηκε η είδηση στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης στην Κρήτη, το πρώτο κρούσμα στην... Είπαμε χθες, το πρώτο επιβεβαιωμένο, ταυτοποιημένο, δεν ξέρουμε τι γίνεται αλλαχού. Ωραία. Μετά είδαμε τις ανακοινώσεις. Μίλησαν οι υπουργοί, μίλησε ο υπεύθυνος του ΕΟΔΗ, μίλησαν οι τοπικές αρχές, πώς γίνανε οι ενέργειες, πώς συχνηλατήθηκε από τον ΕΟΔΗ, ήταν αναμενόμενο, το περιμένανε, το ξανακάνανε από εδώ, το ξανακάνανε από εκεί, είχανε το νου τους γιατί τους είχε έρθει από την Νότιο Αφρική και ήτανε stand-by, υπήρξαν πρωτόκολλα διαχείρισης κτλ. Η άφιξη στην Ελλάδα έγινε στις 26 Νοεμβρίου το πρωί. Το πρώτο rapid ήταν αρνητικό. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα είχε ήπια συμπτώματα, λέει ο Υπουργός, ωστόσο και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα rapid που έκανε ήταν αρνητικά. Στις 29 Νοεμβρίου όμως το αποτέλεσμα του rapid ήταν θετικό στον κορονοϊό και στη συνέχεια υπευλήθη σε PCR. Τα αποτελέσματα του PCR ήταν ύποπτα για τη μετάλλαξη όμικρον και γι' αυτό προχωρήσαμε σε περαιτέρω έλεγχο και προέκυψε πως πρόκειται για κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον. Έγινε η χνηλά της όλες τις επαφές του κρούσματος και τα τεστ τους ήταν αρνητικά. Παραμένουν όλοι υπό παρακολούθηση. Τι λέει όμως ο ίδιος ο ασθενής που τον βγάλαν μηδέν, τον πρώτο? Μένω μόνιμα στο Johannesburg. Ήρθα να δω τους γονείς μου. Μετά από αρκετά αρνητικά τεστ, το μοριακό έδειξε ότι νοσεί. Ο ίδιος τα είπε αυτά μιλώντας σε κεντρικά δελτία. Δεν έχω έντονα συμπτώματα, είμαι σε καραντίνα, αλλά όπως βλέπετε βγαίνω στο μπαλκόνι. Με βοήθησε το εμβόλιο. Έχω κάνει και τις δύο δόσεις.
Είμαι σε ένα δωμάτιο, δεν έχουν επαφή οι δικοί μου, μου βάζουν φαγητό και τρώω ή βγαίνω μόνος μου. Το Σάββατο το βράδυ όταν ξάπλωσα αισθάνθηκα περίεργο πόνο στο στήθος. Μέχρι την επόμενη μέρα είχε εξαφανιστεί ο πόνος. Ταξίδεψα από Johannesburg όπου μένω μόνιμα για τα Χάνια μέσω Άμπου Ντάμπι και Αθήνας στις 26 Νοεμβρίου. Το μοριακό τεστ που έκανα πριν την αναχώρηση, τα rapid τεστ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και εκείνα που έκανα όταν έφτασα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, βγήκαν αρνητικά. Την περασμένη Δευτέρα ήθελα να κάνω κάποιες δουλειές στα Χανιά. Πήγα σε ένα φαρμακείο, μου κάναν rapid και βγήκε θετικό. Ζήτησα να μου κάνουν ακόμη ένα, με δείγμα από το σάλιο, το οποίο και βγήκε αρνητικό. Προβληματίστηκε ο φαρμακομποιός και μου είπε να κάνω ένα μοριακό. Δευτέρα και Τρίτη είχαν απεργία οι μικροβιολόγοι. Πήρα τηλέφωνο σε ιδιωτική κλινική και έτσι έγινε. Τους ενημέρωσα ότι μου πήραν δείγμα ότι έρχομαι από τη Νότια Αφρική. Σχεδόν 45 λεπτά αργότερα με ενημέρωσαν ότι είναι θετικό το δείγμα. Και καταλήγει, δεν με ενημέρωσε κανείς. Από τα ΜΜΕ ενημερώθηκα. Με πήραν το μεσημέρι από την Αθήνα και μου επιβεβαίωσαν ότι είμαι θετικό στην Όμικρον. Για ακούστε τον. Το έμαθα στην Όμικρον ότι την έχω από τα κανάλια. Κανείς επίσημος οργανισμός δεν με ενημέρωσε. Είμαι εμβολιασμένος και αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Ταξίδευα από Νότιο Αφρική για Ελλάδα και μετά Αθήνα Χανιά, το οποίο έχω κάνει όλα τα απαιτούμενα rapid και PCR test, τα οποία ήταν αρνητικά. Και μετά στην τέταρτη ημέρα βρέθηκα σε ένα rapid test θετικό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μόνος του έκανε ό,τι έκανε. Δεν τον ειδοποίησε κανείς, δεν υπήρχε κανένα ραντάρ, δεν υπήρχε κανένα συναγερμός και το έμαθε και από τα κανάλια. Συμπέρασμα. Η Χνηλάτης δεν υπήρχε. PLF είχε όταν ήρθε στη χώρα. Ναι, αυτό το πιστοποιητικό το είχε. Και με σωστή ημερομηνία. Και rapid αρνητικά. Και πήγαινε πέρα δόθε ο άνθρωπος. Δεν φταίει αυτός. Η Χνηλάτηση δεν υπήρξε. Ο ίδιος ψαχνόταν από τους πόνους που είχε. Το καταλάβαμε. Καταλάβατε γιατί μιλάμε για την Χνηλάτηση, φίλε Γιάννη. Το πιο σημαντικό είναι ότι αφού είπε όλα αυτά και αφού περιέγραψε πως έβγαινε από τα rapid αρνητικός, αμέσως μετά στη συνέντευξη επαναλήφθη ότι θα συνεχίσουμε με δωρεάν self και rapid για τα Χριστούγεννα. Και λέμε εμείς τώρα, καλά ρε παιδιά, 2 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα που είναι στο ξεκίνημα η Όμικρον στη χώρα, αφού η Χνηλάτηση δεν είναι αλαλούμ, είναι ψέμα, δεν υπάρχει. Το είπε ο ίδιος ο ασθενής. Λοιπόν, 2 χρόνια μετά, πάνω στην εμφάνιση μιας νέας μετάλλαξης, η οποία δεν ξέρουμε καν πώς θα λειτουργήσει. Έτσι, μπορεί να είναι χειρότερη, μπορεί να είναι καλύτερη, θα το μάθουμε σε 15 μέρες. Αλλά ακριβώς το ξεκίνημα. Δεν οφείλουμε να πάρουμε τον πλήρη έλεγχο και να σταματήσουμε τη διασπορά της. Δεν οφείλουμε να τη μελετήσουμε. Γιατί στη χώρα μας μπορεί να έχει άλλες εξελίξεις. Δεν οφείλουμε τώρα στο ξεκίνημα. Μπορεί το rapid? Όχι, δεν μπορεί. Δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει ούτε γονιδιωματική ανάλυση με rapid. Μόνο PCR. Και λέμε εμείς τώρα, αντί να ανοίξει το PCR το μοριακό και σε όλα τα εργαστήρια, δημόσια και ιδιωτικά, να την πιάσουμε στο κλικ απάνω. Να την κόψουμε. Και να δούμε και τη συμπεριφορά της. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμη. Ασχολούμαστε με τα self. Όταν έχουμε μπροστά μας το νούμερο 1 που μας είπε ότι με rapid day έβγαινε αρνητικός, μας αρκούσε το PLF του. Η Χνηλάτηση 0. Και μη μου πούνε ότι χρειάζεται να τα στέλνουμε στο Ινστιτούτο, στην Ακαδημία πάνω. Υπάρχει και το γκρίμπλαζ, έτσι. Ξέρουμε τα σημεία που εμφανίζεται το πρόβλημα, έτσι, που χτυπάει η μετάλλαξη. Άρα μπορείς να δώσεις copy-paste στις οδηγίες σε όλα τα εργαστήρια, σε όλη τη χώρα και με PCR να το τσιμπήσεις και να το σταματήσεις, να το καταστήλεις, να το περιορίσεις. Αυτά γιατί δεν τα λένε? Παρά μόνο εκεί στο σμπρόξε και όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Κύριε καθηγητά.
Να μείνω λοιπόν στο άκρος αποκαλυπτικό των όσων είπε ο ασθενής νούμερο 1 της Ομικρόν. Όπως καταλάβατε λοιπόν, εχνηλάτιση δεν γίνεται. Δεν έγινε στον ίδιο και όπως ακούσαμε δεν έχει γίνει ούτε στις επαφές του. Με ποιους ήρθε σε επαφή? Από το Johannesburg στο Αμπουντάμπι, από το Αμπουντάμπι στο Ελβενιζέλος, από το Ελβενιζέλος στα Χανιά. Πήγε ο άνθρωπος από μόνος στο φαρμακείο? Τίποτα. Η χνηλάτιση να δοθούν οδηγίες από μόνος? Μόνο στο πολύ στενό φαντάζομαι συγγενικό περιβάλλον οι άνθρωποι καταρχήν από μόνοι τους αυτοπεριορίστηκαν. Πρώτο δείγμα λοιπόν του αν και πώς γίνεται η χνηλάτιση. Δεύτερον, στην Νότια Αφρική που λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, η αναλογία είναι 51.977 τεστ, πιάνω τις 5 τελευταίες ημέρες όπως γίνεται αυτή, 11.000 κρούσματα ημερησίως. Στην Ελλάδα με τα self-rapid που όπως είπα μπορεί να τα κάνει κάποιος μέσα στο μήνα 3-4-5 φορές, η αναλογία χθες ήταν 350.000-3.000 θετικά. Κάτι δεν πάει καλά. Ή δεν βγαίνουν σωστά, είναι ψευδός, ή η διασπορά κάνει πάρτι, κάτι δεν πάει καλά. Και κυρίως μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα τα κάνουμε από μόνοι μας. Λοιπόν, δεν γίνεται ρε παιδιά να σαρώνει η Όμικρον, να το παίζουν σε όλο τον πλανήτη, να έχουν επίκεντρο τη Νότια Αφρική, που δεν μόνο η Νότια Αφρική, να σου δίνει ημερήσια 51.977 τεστ, 11.000 κρούσματα. Και εμείς με τον τρόπο που γίνονται ό,τι γίνονται εδώ, ξέρετε, στο κουτρούλι το γάμο, να είναι 3.000. Κάτι δεν πάει καλά. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ακροατής. Καλημέρα σε όλους. Η επιστήμη λέει, και ας το βεβαιώσει ο συνταξιούχος ανασολόγος που καλείται μόνιμα, ότι μπορεί και δεν είναι σπάνιο η μετάλλαξη να μην έχει καμία σχέση με γεωγραφική προέλευση. Μη γιατί ποιος το πω ότι έχει σχέση με γεωγραφική προέλευση. Εκεί πρώτο εντοπίστηκε, ταυτοποιήθηκε. Αυτό έχει σχέση. Δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί άσχετα με το ταξίδι ταυτόχρονα, σωστά το λες, σε Μποτσουάνα, Σουηδία και Αλαχού. Αφορά την αναγκαιότητα του γονιδιώματος σε σχέση με τον πληθυσμό που απευθύνεται. Αν συμπέσουν πολύπλοκοι παράγοντες, είναι σύνηθες και αποδεδειγμένο ότι η ίδια μετάλλαξη εμφανίζεται ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη, άσχετα με ταξίδι. Οποιοδήποτε κοινό ανοσολόγος σας το βεβαιώνει. Μα δεν είπε κανείς τίποτε άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν έχεις ούτε ιχνηλάτιση ούτε αλληλούχηση. Γιατί δεν μπορείς να την κάνεις ούτε με self ούτε με rapid. Τελεία και παύλα. Έτσι, προχώραμε PCR τώρα που είναι στην αρχή, αν είναι. Χωρίς να ξέρουμε αν είναι χειρότερη ή καλύτερη έτσι και αλλιώς, αφήστε τις τρομοϊστορίες, θα μάθουμε σε 15 μέρες από τους επιστήμονες, αλλά εμείς γιατί δεν την πιάνουμε τώρα, πριν διασπαρεί περαιτέρω? Είναι τόσο παράλογο αυτό που λέμε? Φίλε Περικλή, λυπάμαι αν δεν ακούς καλά. Λίγο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει ακουστικό, δεν γίνεται αλλιώς. Είπαμε για να μην σαρώσει, τώρα σωστή επιδημιολογική παρέμβαση, για την οποία τα self rapid δεν βοηθούν, τα μοριακά βοηθούν να ανοίξει ένα δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης με αυτά και γονιδιωματικής αλληλούχησης. Αυτό μας λέει η Νότιος Αφρική, στην οποία πολλοί αναφέρονται. Ημερήσια τεστ 51.977, 11.000 τα κρούσματα. Με μοριακά το τσιμπάνε. Κάνουν την αλληλούχηση. Εντάξει, εδώ έχεις 350.000 με 3.000 κρούσματα, χωρίς να μπορείς να κάνεις αλληλούχηση με αυτά που δηλώνουμε εμείς. Αυτό είπαμε, Περικλή. Τώρα να το τσιμπήσουμε. Τώρα. Αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε να σπάσουμε τη μετάδοση και τη διασπορά. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε. Το έχουμε πει, δεν το έχεις ακούσει. Περιμένουμε το 15ήμερο που η επιστήμη θέλει για να καταλήξει τι μέρος του λόγου είναι αυτή η μετάλλαξη. Φωτεινή, το είπαμε για την παράσταση του Ζαραλίκου. Νωρίτερα και για την τηλεπερσόνα και για τη συνοδεία των μπράβων που κάναν τον ντου και τα λοιπά, τα πάμε όλα. Το μόνο που δεν είπαμε είναι πως λέγεται η παράσταση. 200 χρόνια δανεικά, αυτό δεν είπαμε, θα το πούμε. Καλημέρα στον Αναστάση. Θα τρελαθούμε, λέει. Δεν μπορώ να καταλάβουμε τι γίνεται. Τα μπερδεύουν από εδώ, τα μπερδεύουν από εκεί. Στο τέλος εμείς τα συνήθη υποζύγια. Το γνωστό.
Ο φίλος ο Λευτέρης. Από ό,τι βλέπω λέει στις επίσημες αναρτήσεις, με τους 89 θανάτους που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος διαμορφώνεται στους 88,57, την ώρα που στην Πορτογαλία ο ίδιος δείκτης είναι 13, στη Σουηδία 4, στη Γερμανία το οκταπλάσιο πληθυσμού 294. Άρα η Ελλάδα, όπως προκύπτει, ήταν στην 14η χειρότερη θέση παγκοσμίως, με τις περισσότερες εκ των χωρών που είναι σε χειρότερη θέση να βρίσκονται στα ανατολικά της Ευρώπης, πρέπει να σας πω, λέει, αλλά επίσης στην 10η χειρότερη θέση ανάμεσα στα κράτα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ωραίο είναι όμως, λέει, ότι μέσα στις βασικές αιτίες της ανάλυσης από την ανάρτηση που έχει γίνει από το Ινστιτούτο for Health Metrics An evaluation είναι ότι στην Ελλάδα οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ φέρονται να είναι οι βασικές αιτίες στους υψηλούς δείκτες.